που άμα μου δώσει πιστεύω ότι κανείς δεν μπορεί να το σταματήσει. Καλωσορίζομαι τον Δήμαρχο, τους Αντιδημάρχους, τους Δημοτικούς Συμβούλους και θέλουμε να πούμε και με αυτή την ευκαιρία που μας δίνεται ότι σαν Δήμος και μέσω του κοινωνικού οργανισμού προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να ανακουφίσουμε τις λαϊκές οικογένειες της Πάτρας. Και μάλιστα τώρα που αυτή η συνεχιζόμενη αντιλαϊκή πολιτική της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ σε συνεργασία με το κουαρτέτο προσθέτουν και νέα βάρη σε αυτά που έχουν φορτωθεί τόσα χρόνια στη λαϊκή οικογένεια. Το αποτέλεσμα είναι όλο και περισσότεροι συνάνθρωποι μας να φτωχοποιούνται, να εξαθλιώνονται και έτσι αυξάνονται και οι ανάγκες που πρέπει να καλύψουμε και σαν κοινωνικός οργανισμός. Σαν κοινωνικός οργανισμός, προκειμένου να ικανοποιήσουμε αυτές τις αυξημένες ανάγκες, κάναμε και καινούργια πράγματα, ενισχύσαμε και ορισμένα από αυτά που βρήκαμε. Για παράδειγμα, ενισχύσαμε την ήδη υπάρχουσα δομή, το κοινωνικό παντοπλοίο ή τράπεζα τροφίμων και καλύπτουμε πλέον 1.560 οικογένειες, ενώ όταν πρώτο ήρθαμε ήταν 1.050 περίπου οικογένειες. Δημιουργήσαμε νέα δράση, νέο πρόγραμμα, προκειμένου να χορηγήσουμε τρόφιμα με τη μορφή δεκατιανού σε υποσυτιζόμενους μαθητές, με χρήματα αποκλειστικά από το προϋπολογισμό του Δήμου μας. Και μάλιστα πέρσι είχαμε φτάσει να καλύπτουμε τις ανάγκες περίπου 1.500 μαθητών. Δημιουργήσαμε νέα δράση για χορήγηση συστήων έτοιμου φαγητού σε συνεργασία με νοσοκομεία, κλινικές, την εστία του Πανεπιστημίου, το Μεσικό Σχολείο, άλλους επαγγελματίες και φορείς που μας τα προσφέρουν για να τα χορηγήσουμε σε όσους έχουν ανάγκη είτε σε μόνιμη βάση ή έκτακτα ζητάνε τρόφιμα από μας. Έχουμε φτάσει με αυτόν τον τρόπο καθημερινά να χορηγούμε σε περισσότερους από 150 συμπολίτες μας έτοιμο φαγητό. Δημιουργήσαμε νέες δράσεις, όπως τις παιδικές κατασκηνώσεις στην ΠΛΑΣ, στην Αγιά, όπου πέρσι φιλοξενήσαμε 800 παιδιά και πραγματικά και ψυχαγωγήθηκαν και διασκεδάσανε και πολλά από αυτά γνωρίσανε και διακοπές που μέχρι τώρα δεν είχαν γνωρίσει. Δημιουργήσαμε το υπνοτήριο για το ψύχο στο Αρσάκιο και το συνεχίζουμε. Δημιουργήσαμε νέο βρεφικό σταθμό, νέα νηπιακά τμήματα, όπου αυξήσαμε έτσι περίπου 300 τις θέσεις των βρεφών και των νηπίων, απαλλάσσοντας ταυτόχρονα αποτροφία περίπου το 76% των λαϊκών οικογενειών. Ο στόχος μας είναι και για το 2017 να δημιουργήσουμε επιπλέον τμήματα, βρεφικά τμήματα. Για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις παραπάνω αυξημένες ανάγκες μας, ανάγκες του λαού της Πάτρας, αυξήσαμε τις δαπάνες μας μέσα από το δημοτικό προϋπολογισμό, αξιοποιήσαμε και διεκδικήσαμε επιπλέον προγράμματα και τροποποιήσαμε πολλά από αυτά ώστε να μείνουν χρήματα περιουσία, να μείνουν δομές περιουσία για τον λαό της Πάτρας. Ηγηθήκαμε πρωτοβουλειών για τη συγκέντρωση τροφίμων με τη βοήθεια συνολικά του Δήμου και άλλων οργανισμών του φορέοντο όπως της ΔΕΙΑΠ, του πολιτιστικού οργανισμού, μαζέψαμε τρόφιμα και βοηθήσαμε συμπολίτες μας. Επίσης, καθοριστική ήταν και η συμβολή στην καμπάνια που κάναμε και πέρσι από τους μαθητές, από τα σχολιά της Πάτρας, από τους συγγολόγους γονέων, από διάφορους φορείς και επαγγελματίες. Έτσι μπορέσαμε και βοηθήσαμε όλο τον κόσμο αυτό που έχουμε μέσα από τα προγράμματα του κοινωνικού παντοπολίου, μετανάστες και άλλους συμπολίτες μας. Πιστεύουμε ότι και μέσα από τις μορφές που επιλέγει το Δημοτικό Συμβούλιο και ο Δήμος μας, τις αγωνιστικές μορφές, μπορούμε να υψώσουμε το ηθικό του λαού μας, το σθένος του, τη δύναμή του, ώστε να διεκδικήσει όλα αυτά που δικαιούται και να αλλάξει τη ρότα σε αυτόν τον τόπο. Είναι λυπηρό όμως την ίδια στιγμή που εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε με κάθε προσπάθεια για να βοηθήσουμε να ανακουφίσουμε τη λαϊκή οικογένεια, η συγκυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ ΑΝΕΛ προσπαθεί να παραπλανήσει, να ξεγελάσει τους άπορους και τους εξαθλειωμένους με διάφορα τεχνάσματα και παροχές ψίχουλα, όπως είναι διάφορα προγράμματα, όπως είναι το νιόφερτο και είναι και επιταγή, μνημονιακή και επιταγή της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το κοινωνικό εισόδημα αλληλεγγύης, τα προγράμματα ΤΕΒΑ και μάλιστα έχουμε και καινούργιες υποσχέσεις που όπως για 13ο μισθό ή επίδομα με αυτή τη μορφή
που όμως και αυτό από εμάς τα έχουν πάρει, τα έχουν ληστέψει, τα έχουν φορολιστέψει και αυτά βεβαίως και δυστυχώς δεν λύνουν το πρόβλημα της λαϊκής οικογένειας. Έχοντας μεγάλες ελλείψεις σε υποδομές και σε προσωπικό στο Δήμο μας αλλά και στο κοινωνικό οργανισμό και χρηματοδότηση μειωμένη, παρόλα αυτά προσπαθούμε να ανταποκριθούμε στο μέτρο του δυνατού σε όλες αυτές τις αυξημένες ανάγκες. Χαρακτηριστικό είναι πως το ΚΟΔΥΠ λείπουν πολλοί εργαζόμενοι μας, δεν είναι μόνιμοι και καλύπτουν με συμβάσεις είτε συμβασιούχοι ή με μπλοκάκι. Έχουμε εργαζόμενους οι οποίοι καλύπτουν τους παιδικούς σταθμούς μέσω του ΕΣΠΑ και έχουν ημερομηνία λήξης αυτά τα προγράμματα δυστυχώς, άρα και οι εργαζόμενοι σε αυτές τις δομές. Όλες αυτές τις μορφές έχουμε τη μορφή της ΑΜΚΕ στήριξη που καλύπτουν οι εργαζόμενοι της, το κοινωνικό προπεντοπολείο, τα συσίτια, την πρόνοια που πετιούνται στον δρόμο στο τέλος του χρόνου επειδή έληξε αυτό το πρόγραμμα. Για όλους αυτούς διεκδικούμε μόνιμη και σταθερή εργασία, μονιμοποίηση όλων των εργαζομένων αυτό που προείπαμε, μονιμοποίηση των εργαζομένων στο βοήθεια στο σπίτι και όλων των οργανισμών και όλων των δομών που έχουμε στον Δήμο μας, των κοινωνικών δομών που έχουμε στο Δήμο μας. Τέλος, θέλω να πω ότι όπως και το ποτάμι αυτό απαιτεί, διεκδικούμε μόνιμο προσωπικό για τις δομές μας που να μπορεί να ανταποκρίνεται σε αυτές τις μόνιμες και διαρκές ανάγκες. Πιστεύουμε ότι η λύση θα έρθει από το λαϊκό αγώνα, όπως τις μάχες που δίνουμε, όπως και αυτή μας η κινητοποίηση και πρέπει να βάλουμε στο στόχαστρό μας να παλέψουμε για μόνιμη σταθερή δουλειά για όλους που αυτή θα φέρει τη λύση και μια καλύτερη ζωή για το λαό μας. Καλό αγώνα! Μαγώνες καταχάμε τα δικαιώματά μας! Για πρόνοια υγεία την κρίση να πληρώσει η πλουτοκρατία. Δώστε λεφτά